Μίλησε με την βασίλισσα της Πασαρέλας, το πιο αισθησιακό πρόσωπο της τελευταίας δεκαετίας και από ό,τι μου έλεγες, διάδοχο της Γκρέτα Γκάρμπο. Έτσι τη λένε. Διάδοχο της Γκρέτα Γκάρμπο. Λοιπόν, το πρόσωπο της Σίντι Γκρόφορντ έχει φιγουράρει σε 2.000 εξώφελες σε όλο τον κόσμο. Και ο τραγουδιστής της Ρόκο Πρίνς της έχει αφιερώσει ένα τραγούδι με τα αρχικά του ονόματός της. Όμως δεν ήρθε μαζί της ποιος, ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Ναι, τελικά δεν ήρθε, τον περιμέναν όλοι, τον περιμέναμε και εμείς. Τελικά ο Ρίτσαρντ Γκιρ έλαμψε δια της απουσίας του. Μπορεί και να υπάρχουν και λόγοι, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, να δούμε καλύτερα το ρεπορτάζ που ετοίμασες, να δούμε και τη Σίντι Κρόφορντ. Παρακαλώ. Σίντι Σι. Η 25χρονη Σίντι Κρόφορντ από το Λινόις των Ηνωμένων Πολιτειών, που έφτασε το μεσημέρι στην Αθήνα για να παρουσιάσει απόψε το βράδυ την τελευταία κολεξιόν του Βασίλη Κοστέτσου, είναι ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα στον κόσμο, μια και το συμβόλαιό της με εταιρεία Καλλιντικών της έχει εξασφαλίσει 4 εκατομμύρια δολάρια μόνο για 8 ημέρες δουλειά το χρόνο.